Μαύρο. Εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο Σωτήρης, απόλυτα. Δεν συμφωνώ με τον Σωτήρη. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο τι δοκιμάζω στο τέλος. Δηλαδή και στη ροή του παιχνιδιού, αυτό πάμε και κρίνουμε. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι έχουμε μια ακραία περίπτωση απέναντί μας. Δηλαδή δεν ένιωσα ότι μας προσβάλλει κάτι ή ότι ήρθε να μας κοροϊδέψει ή ότι δεν τον ενδιαφέρει. Μέχρι να μαγειρέψει, εγώ το ένιωθα αυτό που λες. Ότι ήρθε εδώ να μας δουλέψει. Από τη στιγμή που μαγείρευε, μετά το είδα διαφορετικά. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ δεν το ένιωσα αυτό. Για να είμαι ειλικρινής. Αν το ένιωθα, θα το έλεγα κι εγώ. Δεν ένιωσα ότι ήρθε να μας προσβάλλει, ούτε να μας κοροϊδέψει, ούτε να περάσει την ώρα του. Και ειδικά όταν ξεκίνησε να μαγειρεύει, αυτό που λες ότι άλλαξε. Άλλαξε. Είδες ότι συγκεντρώθηκε και μαγείρευε. Σόταρε, έκανε αρόζ. Δεν έλεγε εξυπνάδες. Τέλος πάντων, εγώ θα σου πω το εξής. Αντιλαμβάνομαι τι λέει ο Σωτήρης. Εμένα μου αρέσει οι άνθρωποι που έρχονται εδώ να έχουν τη δική τους προσωπικότητα. Παίζει μεγάλο ρόλο όταν μαγειρεύουμε να είμαστε ο εαυτός μας. Και θα σου πω ότι αυτό που εγώ δοκίμασα στο πιάτο, το βρήκα πολύ νόστιμο. Οπότε δεν με πειράζει. Εντάξει, δεν είναι χειρότερο το πουκάμισο από τη Μανώλη πέρσι. Όλο κάτι τέτοια φόραγε. Από μένα είναι ένα μεγάλο ναι. Άκου και αυτό που σου είπε ο Σωτήρης. Παίζει ρόλο. Αλλά παίζει ρόλο να είσαι και ο εαυτός σου για να μπορείς να μαγειρεύεις αυτό που εσύ είσαι. Εντάξει, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Έλα. Σκούψε. Ξεκίνησα τον κύριο Κοντιζά. Προφανώς. Γιατί θα το διορθώσω τον Λούκα.